Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Για να κάνω λίγο ένα χιουμοριστικό με βάση αυτό που είπατε, κύριε Πρόεδρε, για τα πράσινα και τα κόκκινα σημεία που έχουν επιλέξει εδώ οι εργαζόμενοι της Βουλής, προκειμένου να τηρούμε τις αποστάσεις οι βουλευτές, τουλάχιστον όταν συνεδριάζουμε εδώ στην Ολομέλεια και όχι μόνο. Ανησυχώ με τα κόκκινα, είναι πολλά. Κάτι σημαίνει αυτό, ενδεχομένως, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, μέχρι εδώ το... όντως περνάμε σε μία νέα φάση και όπως τονίζουν οι ειδικοί, οι επιστήμονες, είναι εξίσου δύσκολη, πιο σύνθετη αλλά και απαιτητική σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο της καραντίνας. Και η κρατική ευθύνη δεν μπορεί πλέον να κρύβεται πίσω από την πειθαρχία και την αποφασιστικότητα των πολιτών. Έτσι είναι άμεση ανάγκη να εξασφαλιστεί η προστασία των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μεταφοράς, των μαθητών, των εκπαιδευτικών, στα σχολεία εν γέννη, στα πανεπιστήμια, στον χώρο της εκπαίδευσης και όχι μόνο βέβαια, αλλά και αλλού, να υπάρχει προμήθεια του λαού σε μέτρα προστασίας χωρίς να επιβαρύνεται μάσκες, αντισηπτικά κτλ. Και φυσικά να αξιοποιηθεί ο χρόνος από εδώ και πέρα που κερδίθηκε για να στηριχθεί ουσιαστικά το δημόσιο σύστημα υγείας, αφού είναι γνωστό και όλοι προβλέπουν ένα πιθανό δεύτερο κύμα πανδημίας από το φθινόπωρο. Γιατί κατά τη γνώμη μας, αν κάποιος τα κατάφερε, αυτός είναι ο ίδιος ο λαός, ο οποίος τήρησε τις οδηγίες των ειδικών και με τις δικές του θυσίες καταφέραμε τελικά να μην έχουμε τις εκατόμβες νεκρών που είχαν άλλες χώρες. Και η κυβέρνηση επέβαλε γρήγορα τα περιοριστικά μέτρα για να μην καταρρεύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, που είναι ήδη στα πρόθυρα κατάρρευσης. Μπορεί να κερδίθηκε χρόνος, όπως λέγανε κυβερνητικά στελέχη, και έτσι έγινε, μόνο που ο χρόνος αυτός δεν αξιοποιήθηκε για να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις, για παράδειγμα του υγειονομικού προσωπικού, για να εφοδιαστούν τα νοσοκομεία με τα απαραίτητα μέσα, για να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας και να μπει κάτω από το κρατικό έλεγχο. Ο λαός μας ανέλαβε τη δική του ατομική ευθύνη, όμως περιμένει το ίδιο να κάνει και η κυβέρνηση να αναλάβει την ευθύνη, το κράτος δηλαδή, να προστατεύσει την υγεία και τα δικαιώματα του λαού μας. Έτσι, για παράδειγμα, οι λιγοστές προσλήψεις συμβασιούχων υγειονομικών είναι στα γόνα στον ωκεανό, μπροστά στις απαραίτητες για να μπορέσει το δημόσιο σύστημα υγείας να ανταποκριθεί. Και όχι μόνο σε ένα πιθανό νέο κύμα πανδημίας, αλλά συνολικά στις ανάγκες του λαού. Γιατί τα τραγικά αποτελέσματα με τα θύματα που υπήρξαν σε άλλα κράτη, δεν μπορεί κανείς να εγγυηθεί ότι δεν μπορεί να υπάρξουν και στην Ελλάδα σε ένα βέβαια μεγαλύτερο ενδεχόμενα βάθος χρόνου στο μέλλον. Τώρα, η κυβέρνηση μπροστά στη λεγόμενη επόμενη μέρα προπαγανδίζει την επιστροφή στην κανονικότητα, στο σύνολο, αλλά και για το σύστημα υγείας. Μιλά για καλύτερους όρους. Όμως ποια είναι αυτή η κανονικότητα? Τα αποδεκατισμένα και υποστελεχωμένα από σημαντικές ειδικότητες, προσωπικό κτλ. Κέντρα υγείας, αντίστοιχα τα δημόσια νοσοκομεία, εργαστήρια και πάει λέγοντας. Ελλείψεις που βγάζουν μάτι, ενώ η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα, ακούσαμε και εδώ τον Υπουργό προηγουμένως, να προπαγάνδιζε, διαφήμιζε, όπως και τώρα, τις 4.450.000 προσλήψεις, προσωρινές όμως συμβάσεις, ληξιπρόθεσμες, λίγουν τους επόμενους μήνες. Όταν οι ελλείψεις σε γιατρούς, νοσηλευτές, λοιπό προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία αγγίζουν τις 30.000, 6.000, περίπου 6.500, κάπου εκεί, μέσες άκρες, 6.000 περίπου με 6.500 είναι οι ελλείψεις σε γιατρούς. Με βάση τα οργανογράμματα που θυμίζω εδώ, ανοίγω μια παρένθεση, είχαν πετσοκοπεί το 12 ελαιό μνημονίων. Και βέβαια οι ανάγκες που γεννά κάθε η εποχή μας, αλλά και οι επόμενες περίοδοι, θα είναι πολλαπλάσιες σε και ιατρικό αλλά κυρίως νοσηλευτικό προσωπικό. Όμως ακόμα και αυτές οι προσλήψεις, αυτές οι 4.150 που είναι μερικών μηνών, δεν πληρώνονται, αυτό δεν το λέτε βέβαια, δεν πληρώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά από τα έσοδα των νοσοκομείων μέσω της αγοροπολισίας υπηρεσιών. Με λίγα λόγια και η σημερινή κυβέρνηση τι κάνει? Κάνει μνημόσυνο με ξενακόλυβα. Μιλάει η κυβέρνηση, ο υπουργός, η κυβέρνηση κτλ. Για αλλαγή νοοτροπίας. Το έχετε αναφέρει και στο προηγούμενο διάστημα στη συνεντεύξη, αλλά και εδώ σήμερα στο τέλος της ομιλίας σας. Εννοώντας την τήρηση των μέτρων αυτοπεριορισμού. Αναγορεύοντας την ατομική ευθύνη σε βασικό φάρμακο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Όσο αναγκαία όμως μπορεί να είναι η ατομική ευθύνη στα ζητήματα υγείας, δεν μπορεί να αποτελεί λύση αν δεν πατάει σε ένα κρατικό σύστημα πλήρως τελεχωμένο, και αυτό αποδείχθηκε. Όλοι σας το παραδέχεστε.
ένα κρατικό σύστημα πλήρως τελεχωμένο, αν δεν υπακούει σε ένα γενικότερο σχεδιασμό που έχει κριτήριο τις ανάγκες του λαού, εν προκειμένου σε υπηρεσίες υγείας. Αντίθετα, η λεγόμενη αλλαγή του τρόπου αποτελεί ομολογία και ταυτόχρονα προσπάθεια νομιμοποίησης αυτού του άθλιου συστήματος υγείας που έφτιαξαν με την πολιτική τους, τόσο η σημερινή αλλά και όλες οι προηγούμενες φυσικά κυβερνήσεις. Και ακριβώς τρανταχτή επιβεβαίωση είναι το πρόβλημα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκατομμυρίων ασθενών στη διάρκεια της πανδημίας, που είτε έχουν κάποιο χρόνιο νόσημα, είτε αυτόν που έπρεπε ή ήταν στη φάση να διερευνηθεί το πρόβλημά τους. Έτσι, στο όνομα της ατομικής ευθύνης και των αντοχών του συστήματος υγείας, αποκλείστηκαν από αυτό και εξαναγκάστηκαν να τη φέρουν βόλτα μόνοι τους, αφού ανεστάλλει η λειτουργία των νοσοκομείων για όλες τις άλλες διαγνωστικές και τα λοιπά παρεμβάσεις και εξετάσεις που υπηρεσίες, τέλος πάντων, όπως και αντίστοιχα και στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι λοιπόν το επόμενο διάστημα τι θα γίνει με αυτό το εκατομμύρια κόσμο? Δεν πρέπει να υπάρξει λύση, δεν πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός, διότι θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα, αφού στα ήδη καθυστερημένα ραντεβού 1,5 περίπου 2 μηνών θα προστίθεται και τα νέα ραντεβού, για τα οποία το δημόσιο σύστημα, που θα συνεχίσει για αρκετό διάστημα να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κορονοϊού, δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί. Άρα πρέπει ή όχι να πάρθουν μέτρα ασφαλούς ανοίγματος τμήματων, κλινικών, εργαστηρίων, χειρουργείων, να λειτουργήσουν τα εξωτερικά ιατρία, να ενισχυθούν με προσωπικό, προσλήψεις με μόνιμο προσωπικό, να αξιοποιηθούν επιπλέον υποδομές. Και εδώ αναδεικνύεται ο τεράστιος ρόλος, η συμβολή, αν θέλετε, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Και είναι ανάγκη να στελεχωθούν άμεσα τα κέντρα υγείας με προσωπικό, γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, με νοσηλευτές και επικουρικό λοιπόν προσωπικό, μη ιατρικό δηλαδή και μη νοσηλευτικό, ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν τόσο οι τρέχουσες ανάγκες όσο και οι έκτακτες περιπτώσεις, τα έκτακτα περιστατικά και οι έκτακτες ανάγκες γενικότερα. Και ακριβώς για αυτούς τους λόγους, σε αυτό το ζήτημα, η επίταξη του ιδιωτικού τομέα, η ένταξη των αυτοαπασχολούμενων στον κρατικό σχεδιασμό που είχαμε προτείνει από την αρχή, αν θυμάστε, της κρίσης, παραμένει κατά τη γνώμη μας επίκαιρο και σήμερα και αναγκαίο ως μέτρο, αφού οι ανάγκες των χρονίων πασχόντων που έμειναν πίσω, και με τις προβλέψεις φυσικά να μιλούν για νέο κύμα επιδημικό, άρα και αντίστοιχους περιορισμούς, δεν θα έχουν αντιμετωπιστεί ούτε καν στοιχειοδός τα προβλήματα υγείας τους. Θεωρούμε πως σε αυτές τις συνθήκες είναι απαράδεκτο από κάθε πλευρά, αντί το σύνολο των υγειονομικών να είναι με ευθύνη της κυβέρνησης σε πλήρη δραστηριότητα, ένα σημαντικό τμήματος, γιατί αυτό είδαμε. Αυτό παρακολουθούσαμε όλο αυτό το διάστημα. Όλοι μας, και το γνωρίζετε πολύ καλά. Ένα σημαντικό λοιπόν τμήματος υπολειτουργήσε ή ήταν παρέμεινε παροπλισμένο, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ενώ παράλληλα στην περίοδο της πανδημίας αναδείχθηκε πως η λεγόμενη συμβολή του ιδιωτικού τομέα, με το αζημίωτο βέβαια, αφού αξιοποίησε ως ευκαιρία για κερδοφορία την πανδημία, υπονόμευσε παράλληλα και το όποιο κρατικό σχέδιο σε μια περίοδο ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση, υπονόμευσε ακόμα και το όποιο κρατικό σχέδιο σε μια περίοδο έκταξης κατάστασης. Και εδώ ακριβώς έχουμε την ανάδειξη ενός πλήρως αντιφατικού φαινομένου σε περίοδο πανδημίας. Αντί ο στρατός όλων των υγειονομικών να είναι στην πρώτη γραμμή, όπως και όλες οι μονάδες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ένα μεγάλο μέρος τους παροπλίστηκε και υπολειτουργήσε. Και ακριβώς ο παροπλισμός, η υπολειτουργία μεγάλου μέρους υγειονομικών και μονάδων αντανακλά ακριβώς τον αντιλαϊκό χαρακτήρα και προσανατολισμό του συστήματος υγείας ιδιωτικού είτε δημόσιου. Έτσι τα όσα τραγικά συνέβησαν στο Περιστέρι δεν αποτελούν την εξαίρεση, αλλά το κερασάκι στην τούρτα, αφού το κριτήριο του κέρδους μπαίνει πάνω απ' όλα. Λέτε, για παράδειγμα, το ακούσαμε και εδώ, το διαβάζουμε και τις προηγούμενες μέρες, κύριε Υπουργέ, ότι στόχος, λέτε, για τις ΜΕΘ, για τα κρεβάτια των ΜΕΘ, είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Δηλαδή, περίπου 12 κρεβάτια ανά 100.000, έτσι δεν είναι, ανά 100.000 πληθυσμό. Η ανάγκη, εμείς λέμε, και δεν το λέμε εμείς μάλλον, τα διεθνή στάνταρ το λένε, για την Ελλάδα, για τη χώρα μας, βάσει τον πληθυσμό, είναι 3.500. Όχι τώρα, και από πριν. Γιατί ακόμα και η αναλογία, η στόχη που λέτε, ο στόχος της κυβέρνησης, έχει δοκιμαστεί στην πράξη και έχει αποτύχει? Γιατί είναι γνωστά τα απάνθρωπα διλήμματα που αντιμετώπισαν οι γιατροί στις διπλανές χώρες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή
για το ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει στην κορύφωση της πανδημίας σε αυτές τις χώρες. Όμως ακόμη και σήμερα, αν από τα νούμερα που δίνεται αφαιρεθούν τα κρεβάτια μεθ για τον κορονοϊό, που είναι αναγκαία και απαραίτητα να υπάρχουν, για όλες τις υπόλοιπες ανάγκες σε κρεβάτια μεθ, σε μεθ, είναι, τα κρεβάτια είναι ακόμα λιγότερα από ό,τι υπήρχαν πριν την έναρξη της πανδημίας. Και τέλος, η κυβέρνηση, στα πλαίσια της λεγόμενης επόμενης μέρας της πανδημίας και τα λοιπά, και ενώπιση ενός δεύτερου βεβαίως κύματος πανδημίας, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό μόνο. Ενώπιση λοιπόν ενός δευτέρου κύματος πανδημίας, που όλοι το λένε και οι επιστήμονες, επιχειρεί να καλλιεργήσει την εικόνα των που πώς αλλάζουν τα πράγματα και στον χώρο της υγείας. Ποια είναι όμως η αλήθεια? Η αλήθεια είναι όμως πως συνεχίζεται και εντείνεται η ίδια πολιτική που μας έφερε εδώ, των περικοπών, των κριτηρίων κόστος-όφελος, της ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών υγείας. Εξάλλου και από την παρούσα κυβέρνηση, πρόγευση είχαμε πάρει προ-κορονοϊό, πριν το ξέσπασμα της επιδημίας, με τις περίφημες εξαγγελίες για την προώθηση των συμπράξεων δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, τη διείσδυση δηλαδή των ιδιωτών πλέον και στα κατ' όνομα δημόσια νοσοκομεία. Και ακριβώς αυτή η πολιτική έχει δοκιμαστεί. Οι συνέπειες της έχουν αποκαλυφθεί τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και είναι βέβαιο πως θα συνεχίσει και το επόμενο διάστημα. Ακόμα και όταν το σημερινό σύστημα υγείας επανέλθει σε πλήρη λειτουργία. Αυτή λοιπόν την πολιτική, κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να βάλουν στο στόχαστρο όχι μόνο οι εργαζόμενοι υγειονομικοί, αλλά όλοι οι εργαζόμενοι, ο λαός μας, και να διεκδικήσει ένα κρατικό, ενιαίο, δωρεάν, καθολικό σύστημα υγείας, αναπτυγμένο σε όλες τις βαθμίδες, πρωτοβάθμιο με έμφαση και στην πρόληψη, δευτεροβάθμιο και πάει λέγοντας τριτοβάθμιο, με κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, υποδομές.